Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ολιστική διαχείριση της κακοήθειας και είναι αυτό που έχουν μεταφέρει στην πλειοψηφία τους οι ομιλητές σήμερα. Μέσα από τις ομιλίες τους έχουν αναδειχθεί διάφορα πεδία τα οποία παρουσιάζουν συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά την ολιστική διαχείριση της κακοήθειας και εμείς ως επαγγελματίες υγείας αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους όπως επίσης και την επιχορήγηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε επιτυχία αυτό που προβάλλεται και από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον καρκίνο που είναι μια ολιστική διαχείριση της κακοήθειας. Σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα ήταν ουτοπία να πιστεύαμε ότι η κακοήθεια μπορεί να εξαλειφθεί ως ασθένεια. Αυτό όμως που μας δίνει η επιστήμη είναι η καλύτερη πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, έτσι ώστε λιγότερα περιστατικά τα οποία διαγνώσκονται να καταλήγουν στο θάνατο ή σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα κακοήθειας. Επομένως, αυτό που δείχνουν οι μελέτες είναι ότι στο μέλλον η κακοήθεια θα καταστεί μια χρόνια πάθηση. Από ευρωπαϊκή προοπτική, η συγκεκριμένη πενταετία είναι πενταετία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τον καρκίνο. Όμως, όπως έχω αναφέρει και στην ομιλία μου, η εφαρμογή του σχεδίου δεν σταματά στο 2025 ή στο 2030. Οι προσπάθειες πρέπει να είναι συνεχείς και να εντατικοποιούνται, διότι η κακοήθεια ως ασθένεια μεταβάλλεται, εξελίσσεται, όπως εξελίσσονται και οι θεραπείες της. Επομένως, δημιουργεί καινούργιες ανάγκες, τις οποίες εμείς θα πρέπει να βρούμε τους αντίστοιχους τρόπους για να τις αντιμετωπίσουμε.